Τα προβλήματα είναι μεγάλα. Νομικά μπορεί να βγαίνουμε από το μνημόνιο νομικά στις 20 Αυγούστου. Τώρα του 18. Μπορεί να βγαίνουμε νομικά, αλλά ουσιαστικά από τη λιτότητα και από τα προβλήματα θα βγούμε όταν η οικονομία μας σταθεί όρθια. Όταν επιστρέψουν οι καταθέσεις στην Ελλάδα που έχουν φύγει στο εξωτερικό, όταν έρθουν οι επενδύσεις, όταν γίνουν οι μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι ξένοι, όλες, και όταν εμπεδοθεί ένα κλίμα εμπιστοσύνης σε Έλληνες και ξένους. Τότε θα μπορούμε να πούμε ότι βγήκαμε από το λάκκο με τους κορκόδημους. Αυτό. Τώρα, στο θέμα για τις πυρκαγιές που είπατε, είναι ένα ζήτημα πολύ σοβαρό που έδειξε την ανικανότητα του κράτους, την έλλειψη συντονισμού, την αδράνεια, τον οχαδελφισμό. Δεν περιμέναμε, για να λέμε την αλήθεια, και τέτοια μεγάλη συμφορά, δεν την περιμέναμε, αλλά όταν παρουσιάστηκε ο Πρωθυπουργός 6 ώρες μετά το πολύ νεκρό αυτό συμβάν, να μην ξέρει, κάνανε συνέντευξη, είχαν σκοτωθεί άνθρωποι 6 ώρες πριν και ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε αν έχουμε νεκρούς. Αυτό δείχνει μια γενική ανικανότητα και αχρηστία των συνεργατών του και έπρεπε οι παρετήσεις και οι αλλαγές να είναι πολύ ευρύτερες, όχι μόνο ο Τόσκας. Λοιπόν, έπρεπε και άλλοι υπουργοί που μετήχαν σε εκείνη τη σύσκεψη, που έδειξε ότι ήταν σε άγνοια όλη η κυβέρνηση των πραγμάτων που συνέβαιναν στη χώρα,